Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα, όπως βλέπετε, το background είναι διαφορετικό. Όπως σας είπα και στα vlogs, θα κάνω και σε αυτό το background κάτι. Το έχω διαμορφώσει βέβαια όσο μπόρεσα, αν και λίγο ήταν γρήγορη διαμόρφωση, με βάση τη θεματική ενότητα που θα έχουν αυτά τα βίντεο. Θα σας εξηγήσω σε ένα λεπτάκι. Όπως βλέπετε, αριστερά μου, δεξιά σας, είναι οι αφίσες που έχω και έχετε δει και στα vlogs. Πίσω έχω κάποια θεματικά από ταινίες που έχω πάρει από το σινεμά. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα σε αυτό το background και σε αυτόν εδώ πέρα το χώρο που φέρνει και λίγο movie time να σχολιάζουμε ταινίες. Επειδή βλέπουμε πάρα πολλές ταινίες την εβδομάδα, βασικά βλέπουμε πάρα πολλές ταινίες το μήνα θα πω καλύτερα. Φίλε, πόσο όμορφα είναι τα μάτια της αυτή τη φωτογραφία. Αυτή η θεματική ενότητα στις πέμπτες που θα κάνουμε, η θεματική ενότητα που θα κάνουμε τις πέμπτες θα έχει ως εξής. Σκέφτηκα λοιπόν, επειδή βλέπουμε πολλές ταινίες την εβδομάδα, να σχολιάσουμε την ταινία που θα πάμε να δούμε ή την ταινία που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Θέλω να διευκρινίσω ότι ο σχολιασμός θα γίνεται καθαρά με τη δική μου προσωπική άποψη. Από εκεί και μετά, αν έχετε κάποια αντίρρηση σε αυτό που θα πω εγώ, μπορείτε να αφήσετε το σχόλιο σας από κάτω και να το συζητήσουμε. Το δεύτερος λόγος που γίνεται αυτό το βίντεο, ο πρώτος ήταν για να σας πω με τι θα ασχοληθούμε, και ο δεύτερος λόγος είναι για να σας πω τι θα γίνει σε αυτό το ωραίο giveaway. Λοιπόν, σκέφτηκα, επειδή πήγαμε την Κυριακή στο σινεμά και κάναμε την ξενάγηση, έφυγα με πολλά πράγματα από το σινεμά. Πήρα αυτό εδώ πίσω που είναι μια τεράστια φύσα 3x2, 3x1, την οποία δεν ξέρω που θα βάλω και θα τη χωρέσω μέσα στο δωμάτιο μικρό, στο στούντιο βασικά. Και πήρα και άλλες πολλές αφίσες, τις οποίες θα κρατήσω κάποιες και θα δώσω και κάποιες. Επειδή πολλοί με ρωτάτε από πού τις παίρνω, σας απάντησα και σε αυτό και στο προηγούμενο βίντεο από πού παίρνω τις αφίσες. Και σε αυτό το βίντεο θα σας δώσω κιόλας. Λοιπόν, θα κάνουμε λοιπόν ένα giveaway. Θα δώσω 4 αφίσες. Η πρώτη ταινία είναι μια ταινία πολύ σεξουπορνοδιαστραφικού περιεχομένου. Τώρα δεν ξέρω αν τη βλέπετε ή θα σκέφτεστε σε αυτή την αφίσα. Τα αγοράκια. Τα κοριτσάκια, τον κύριο Grey σίγουρα το ξέρω. Λοιπόν, οι δύο αφίσεις που θα δώσω θα είναι 50 Shades of the Grey. Είναι αυτή εδώ πέρα ακριβώς η αφίσα. Είναι από την ταινία που κυκλοφόρησε και βγήκε φέτος. Είναι ο κύριος και η κυρία Grey σε μια πολύ... μπορούμε να πούμε... σεξι, εάν όχι αισθησιακή σκηνή καλύτερα. Είναι η τρίτη ταινία της σειράς. Τώρα δεν ξέρουμε αν θα βγει τέταρτη. Κάποιοι λένε ότι θα βγει, αλλά λένε ότι δεν θα βγει. Ακόμα δεν έχει κατασταλάξει ακόμα το πράγμα. Τώρα, εάν ξέρετε κάτι εσείς και δεν γνωρίζω εγώ, να μου το πείτε, να το μάθω. Οπότε την επόμενη φορά να σας το πω, να το πω και στους υπόλοιπους. Η συγκεκριμένη ταινία είναι η τρίτη της σειράς που κυκλοφόρησε. Για μένα είναι η καλύτερη πρώτη, σαν την πρώτη δεν έχει. Αμέσως μετά πάει η τρίτη και η δεύτερη, εντάξει, ήταν ok. Ας πούμε, εντάξει, και να μην υπήρχε, ας πούμε, η δεύτερη, δεν θα υπήρχε κανένα θέμα. Και η δεύτερη ταινία, η δεύτερη αφίσα, είναι Black Panther. Η οποία ταινία έσπασε τα μία από τις πρώτες εβδομάδες. Πιστεύω ότι δεν θα πάει καλά και ότι θα πατώσει και όλοι λέγανε στην αρχή ότι η ταινία δεν θα είναι τελικά τόσο καλή και τελικά τις τελευταίες μέρες πριν βγει η ταινία όλοι είχαν και λέγανε για αυτή την ταινία. Πήγα την είδα από τις πρώτες μέρες που κυκλοφόρησε, νομίζω βγήκε Πέμπτη και την είδα Σάββατο. Μπορώ να πω ότι έμεινε εντυπωσιασμένος, μου άρεσε πάρα πολύ, αν και σε κάποια σημεία τη θεωρούσα λίγο υπερβολική. Είναι η κλασική αφίσα του Black Panther, που είναι όλοι οι ήρωες επάνω στην αφίσα. Όσοι την έχετε δει, νομίζω τους αναγνωρίζετε όλους. Αυτά λοιπόν, θα δώσω 2 50 Shades of the Grey και θα δώσω και 2 Black Panther. Από την επόμενη Πέμπτη θα σχολιάσουμε και την πρώτη ταινία. Αυτό το βίντεο ήταν πιο πολύ για να σας δώσω τις αφίσες και να κάνω την giveaway και να σας πω με τι θα ασχοληθεί η Πέμπτη από εδώ και πέρα. Για τη διαδικασία που θα χρειαστεί να κάνετε θα βρείτε link κάτω στην περιγραφή. Να σας πω λίγο και πώς θα έχει η διαδικασία. Θα πρέπει να κάνετε για να τις κερδίσετε 3 πράγματα. Το πρώτο πράγμα και πολύ βασικό είναι να είστε συνδρομητή στο κανάλι. Το αμέσως επόμενο που έχετε να κάνετε είναι βασικά 2 πράγματα, όχι 3. Το ένα είναι να είστε σίγουρα συνδρομητή στο κανάλι, πολύ βασικό. Και το αμέσως επόμενο που θα χρειαστεί να κάνετε είναι να κάνετε μια κοινοποίηση αυτού του βίντεο με το hashtag από πάνω. Αν θέλετε Black Panther, το hashtag ας πούμε DMJO Black Panther θα τα έχω από κάτω. Ή θα κάνετε αντίστοιχα για το 50 Shades of the Grey, θα κάνετε hashtag DMJO Grey.
Οι νικητές θα ανακοινωθούν στο επόμενο βίντεο που θα γίνει την Πέμπτη. Αυτά. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αφήστε τα σχόλιά σας από κάτω. Με ενδιαφέρουν πολύ για αυτή την θεματική ενότητα. Σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά. Να είστε καλά. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Κάντε subscribe γιατί με βοηθάει. Κάντε like επίσης. Κάντε και μια κοινοποίηση του βίντεο αν σας άρεσε. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά. I'm not going to do that.